Αλλά εγώ μπράβο στον Πάκο που πήρε το κύπελλο, την πάτησε την ΑΕΚ κατά κράτος. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι πιστεύω ότι το μάτι το έχασε ο Χιμένες, γιατί ένα ολόκληρο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν φάνηκε πουθενά. Η άμυνα με την επίθεση δεν συνδυόταν καθόλου, δηλαδή το κέντρο ήταν ανύπαρκτο, τους είχαν πάρει το κέντρο και ο Χιμένες δεν έκανε ούτε μία αλλαγή. Έβαλε το Μάνταλο μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό που δεν θα είχε ρυθμό καθόλου το παιδί και λογικό, ναι. Εννοείται ότι η ομάδα μπορεί και χωρίς Μάνταλο και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα να σταθεί επάξια. Ναι. Χάλασε όλη τη χημεία της ομάδας. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι υπεύθυνος, όχι ότι πρέπει να τον απολύσουν τον άνθρωπο, εντάξει, έκανε τρελή πορεία, έχασε ένα μάτς. Τι να κάνουνε. Έκανε 3-4 κακά κοουτσαρίσματα και τα 4 τελευταία, 3 τελευταία τα έκανε το ένα μετά το άλλο. Και το ένα ήταν τελικός. Και ο ημιτελικός με τη Λάρισα δεν ήταν αισθημένη καλά η ΑΕΚ. Και με τη Λάρισα δεν έκανε αυτό το απίστευτο γκολο. Ο Χρυσοδουλίδης δεν περνούσε. Παρνούσε αποκλειστή. Ναι, έκανε κοιλιά στο τέλος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είδαμε ωραίο τελικό. Γιατί το τέλος είχε πολύ ένταση πάνω κάτω. Αυτά από εκεί και πέρα. Καλή επάνωση στην Αργιανάρα. Να τα πάμε και εμείς καλά να κάνουμε μια καλή ομάδα. Α, τώρα με τον Ασλίδη θα χτυπήσει πεντάδα. Ναι, τον Ασλίδη θέλω να πιστεύω ότι είναι αναπληρωματικός και όχι βασικός. Ναι. Δεν ξέρω. Θα σε πάρω πλέον τον ήλιο να σου πω τι πορεία θα κάνω. Και με το καλό λίγο να πάρει το Champions League. Αυτά. Να σε καλά, φίλε. Ο φθινίατρος στέλνει χαιρετίσματα. Λέει τι έβλεπε εκείνη την ώρα. Πάσε με εξωτερικό φάλτσο. Ούζο μαγεία, λέει, ήπιε. Ούζο μαγεία, πίνεις. Ο διαιτητής. Ποιος διαιτητής. Ποιος είναι αυτός ο φθινίατρος. Ο κτηνίατρος ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Ένας Ηρακλειδέας, πρώην που έγινε ξάδι, κτηνίατρος. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλείδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.